Είναι οι εταιρείες που βλέπετε στον πίνακα. Αποτελούν το σύνολο σχεδόν των εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο της ανακύκλωσης και της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων. Οι δραστηριότητες αυτές των μελών του ΣΕΒΙΑΝ με τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει έχουν ένα διπλό χαρακτήρα. Από τη μία μεριά παράγουν πράσινη ενέργεια ή χρήσιμα υλικά για την ανακύκλωση, που προέρχονται από την ανακύκλωση, και από την άλλη, ο δεύτερος ρόλος, που επίσης είναι πολύ σημαντικός, είναι ότι προστατεύουν το περιβάλλον από τη ρύπανση και μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη μάχη που δίνεται κατά των κλιματικών αλλαγών. Θα μπορούσαμε να πούμε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι φορείς της πράσινης οικονομίας. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας έχουν γίνει κάποια βήματα τόσο από τα μέλη του ΣΕΒΙΑΝ όσο και από κρατικούς φορείς με επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές απέχουν μακράν από το να έχουν δημιουργήσει μια υποδομή και εγκαταστάσεις τέτοιες που να είναι δυνατόν να πούμε ότι έχουμε εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι δρούμε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι βασικές αιτίες αυτής της καθυστέρησης, εμείς τις εντοπίζουμε, καταρχήν στην ατολμία και την αδυναμία της πολιτείας να εφαρμόσει την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, στην δεδαλώδη παρέμβαση πολλών φορέων και την γραφειοκρατία η οποία καθυστερεί υπέρμετρα τις επενδύσεις, το κλίμα δυσπιστίας το οποίο υπάρχει σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών κυρίως, αλλά και γενικότερα μερικές φορές σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις οι οποίες απαιτούνται για να διαχειριστούμε με αξιοπιστία τα απορρίμματά μας και τέλος την ασάφεια που υπάρχει ως προς τις υποχρεώσεις και των πολιτών αλλά και των φορέων, υποχρεώσεις που συνίσταται στην πληρωμή του τέλους που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει ο καθένας μας.